Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Σκεφτόμουν παιδιά ότι εάν η Εκκλησία ήταν ένα οποιοδήποτε ανθρώπινο ίδρυμα, ας πούμε ένα εργοστάσιο που είχε διάφορα προϊόντα και πουλούσε πράγματα, θα είχε κλείσει, έτσι. Ποιος θα έρχονταν να αγοράσει από ένα τέτοιο εργοστάσιο που έχει τόσες κλειδονισμούς και τόσες, ας πούμε, αυτές. Το ότι, ας πούμε, παρά τη δυσκολία των καιρών μας, έτσι, και τα όσα λέγονται και όσα γίνονται και όσα, τέλος πάντων, φαίνονται ότι είναι, το ότι, ας πούμε, βλέπετε ότι κατά ένα μυστικό τρόπο, πόσο ο Θεός δηλαδή ενεργεί και οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους διάθεση να προχωρήσουν κοντά στον Θεό, προχωρούν. Και δεν μπορεί δηλαδή τελικά ο διάβολος να κόψει το έργο του Θεού. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή πώς ενεργεί ο Θεός και λέει και ο Γιώργος Παΐσιος, εκεί που οργώνει ο διάβολος, σπέρνει ο Θεός στο τέλος. Να σας πω έτσι για να δείτε τη μεγάλη, ας πούμε, αγάπη του Θεού που έχει στον άνθρωπο. Μια μέρα στο μοναστήρι πήρα ένα γράμμα από την... πώς λέγεται, από την Αμερική, Αριζόνα, από την Αριζόνα. Λοιπόν, παίρνω ένα γράμμα από την Αριζόνα, αγγλέζικα. Τι γράφει για μόνο το γράμμα μέσα. Πιάνω μέντε, ήταν σε τρυπημένο. Λέω, φαίνεται, εσύ είσαι αυτός ο ταχυδρόμος. Λοιπόν, ήταν τρυπημένο το γράμμα. Τέλος πάντων, ανοίγω και τι ήταν, ένα γράμμα από τις φυλακές της Αριζόνας. Ένας άνθρωπος, ονόματι Φρανκ. Και λέει, πάτερ, ας πούμε, εγώ είμαι στις φυλακές και είμαι θανατοποινήτης, καταδικασμένος εις θάνατο από το δικαστήριο της Αριζόνας. Εκεί, σε αυτήν την πολιτεία, υπάρχει ακόμα η θανατική ποινή. Και τέλος πάντων, λέει, διέβασα σε ένα βιβλίο, κάποιος άνθρωπος έγραψε ένα βιβλίο στην Αμερική, δεν ξέρω πώς το έγραψε, τέλος πάντων, πού το βρήκε ο θανατοποινήτης, με βρήκε εμένα μέσα στο βιβλίο, είχα και έναν άλλον όνομα, βάλα ένα ψευδόνυμο να πω στο βιβλίο, δεν ξέρω που θέμα τώρα ιστορία, και μου στείλε ένα γράμμα και ήθελε να μάθει για τον Θεό, για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Το απάντησα εγώ, βέβαια το έγραφα ελληνικά, τα μετάφραζαν οι πατέρες στα αγγλικά, το έστελναν και γίνεται ένας κύκλος έτσι. Το αποτέλεσμα τι ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα από την αλληλογραφία του στείλαμε βιβλία πνευματικά από το Άγιον Όρος για την Ιερά Προσευχή. Έχει, παιδιά, μόνο μισή ώρα το 24ωρο έξοδο από το κελί του. Είναι όλη μέρα κλειστό στο κελί του μέσα, είναι θανατοποινήτης. Και του επιτρέπω μισή ώρα μόνο να βγαίνει να κάνει ένα περίπατο και να ξαναεπιστρέφει μέσα. Είναι 40 χρόνων τώρα. Έκαμε φόνους, πράγματα πολλούς. Τέλος πάντων. Και τον καταδικάσω σε θάνατο, καταλαβαίνετε τι ήρωας ήταν, ας πούμε. Και όμως αυτός ο άνθρωπος είναι στην Αριζόνα, μέσα στις φυλακές, καταδικασμένος σε θάνατο. Ο Θεός οικονόμησε κατά αυτόν τον τρόπο να βρεθεί ένα βιβλίο στα χέρια του, να γράψει ένα γράμμα. Και τώρα πήγαν, έστειλα κάποιους μοναχούς εκεί από το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου, που είναι εκεί στην περιοχή, και ετοιμάζονται να το βαπτίσουν τώρα, να γίνει ορθόδοξο, να βαπτιστεί. Και μάλιστα ζήτησε ο ίδιος να γίνει και μοναχός μέσα στη φυλακή, να χειροτονηθεί, να λάβει το μοναχικό σχήμα. Είδα, θα βάζει κανείς τα σπιταχνία του Θεού. Θυμάμαι μια άλλη φορά στο Άγιον Όρος που ήμουν πρωτεπιστάτης, μια μέρα πήραμε ένα γράμμα από την Ουγγαρία. Το πιάνω από την Ουγγαρία. Λέει, είμαι ένας φοιτητής από τη Βουδαπέστη, Ούγγρος, και θέλω να μου στείλετε καρποστάλ από το Άγιον Όρος. Λέω και εγώ, τι αθιάσεις έχουμε τώρα. Πού να στείλω, πού να βρω καρποστάλ, εγώ να στείλω τώρα. Ήμουν και έτσι τυπικός με την αλληλογραφία. Έκανα τον μπατσαβούρι, έξαμε στο καλάθι. Ύστερα σε λίγο λέω, ρε παιδί μου, είναι κάμα καλά τα ευλογημένα. Ζητάω άνθρωπος 5 κάρτες από το Άγιον Όρος. Τι είναι τούτη αγένεια, ας πούμε. Πιάνω το από το καλάθι, καματώ, λέω, ας το δαμέ, το στείλω με.
ήσαι από κανένα και ώρες, πνίκαμε στις δουλειές μου, βλέπω το τζαμί, άτε λοιπόν, ποιος ξανακάμω, το ξαναπετάξω εδώ στο καλάθι. Ύστερα που ήταν να φύγω, πάλι πια το καλάθι, τέλος όχι και τρεις φορές πέραξα μέσα στο καλάθι τούτο. Μετά λέω, άτε, δεν πειράζει, να μην παραβούμε τη συνείδηση μας, δεν είναι σωστό. Ο άνθρωπος θέλει, ας πούμε, πέντε κάρτες που τάγει ο νόρος. Και μάλιστα ήθελα να του στείλω και να του γράψουμε και κάτι απορίες που είχε, να το απαντήσουμε. Δεν το απάντησα, έπια ένα βιβλίο στα αγγλικά και δύο-τρεις κάρτες που τάγει ο νόρος και το έστειλα. Σε ένα σαφάκι να τις έστειλα. Το αποτέλεσμα ήταν εκείνο το παιδί. Πηγαίνω το βιβλίο, είδε τις κάρτες, ξαναέγραψε, ξανατού απαντήσαμε. Και πέρσι ήρθε στο Άγιον Όρο, στη Μονή Βατοπεδίου και βαπτίστηκε. Δεν έγινε Ορθόδοξο Χριστιανό. Σπούδασε αρχαιολογία, ήρθε και στην Κύπρο. Τον ήταν πανύψηλο, Ούγγρο. Παύλο. Και πάρα πολλά γεγονότα τέτοια, ας πούμε. Είχαμε στο μοναστήρι μας εκεί βαπτίσει πάρα πολλού άθεους, Γάλλους, ό,τι θέλετε. Κάτι Ιάπωνες, κάτι Μαύρους, κάτι. Από το Περού, κάτι ξέρω εγώ, που είχα ένα μοναχό από το. Πώς λέγεται εκείνη η χώρα του εκείνου. Ο Πάτερ Φίλιππος, ξέρεις η Σάκρα που είναι. Από την Αμερική, τέλος πάντων μια. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ότι. Πάντως και κάτω στην Αμερική. Βλέπει κανείς μια έτσι. Κάτι το θαυμαστό, δηλαδή πόσο ο Θεός ενεργεί. Και αυτό το πράγμα, παιδιά, το βλέπουμε στην Εκκλησία. Και έβλεπα τώρα που ερχόσασταν και μπαινάτε στην αίθουσα και λέω, κοίταξε, είναι μια περίοδος δύσκολη για την Εκκλησία, για την πόλη μας, ας πούμε. Υπάρχουν πειρασμοί, σκάνδαλα, πόλεμοι, ιστορίες, πράγματα. Εάν είμαστε εν οτιδήποτε άλλον, ή μου ξέρω εγώ ένα σούπερ μάρκετ να πούμε, ή ένα ακροπολείο, ή ένα κόμμα, ή μια οργάνωση, με τόσον θόρυβο που γίνεται, οπωσδήποτε, θα πήγαινε κανένα να ξαναγοράσει πράγματα από έναν τέτοιο, ας πούμε, μπακάλικο. Ή, ξέρω εγώ, από έναν τέτοιο κόμμα, σε τέτοιο κόμμα τι να πάμε να κάνουμε. Δεν πάμε. Μειώνονται οι μέτοχοι του κόμματος εκείνου, οι οπαδοί, πώς λέγονται. Στην Εκκλησία συμβαίνει κάτι το παράξενο. Η Εκκλησία, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, πολεμωμένη νικά και κλειδωνιζομένη, πάντοτε βγαίνει, ας πούμε, σε κάτι καλύτερο. Και παρόλη την αδυναμία των ανθρώπων, των πραγμάτων, τα σκάνδαλα, την ταλαιπωρία δηλαδή, η οποία εφίσταται το σώμα της Εκκλησίας, εν τούτης όμως, ο Θεός λειτουργεί με έναν δικό του τρόπο. Με έναν δικό του τρόπο και νικά ο Θεός τη λογική την ανθρώπινη. Και αυτό, παιδιά, έτσι μας κάνει να είμαστε πολύ, πάρα πολύ έτσι, μέσα μας ειρηνικοί. Όταν συμβαίνει οτιδήποτε, ας πούμε, στη ζωή μας, ό,τι συμβαίνει, οποιοδήποτε πράγμα στη ζωή μας, είτε είναι θλίψη, είτε είναι πειρασμός, είτε είναι σκάνδαλο, είτε είναι αρρώστια, είτε είναι οτιδήποτε, πρέπει ο άνθρωπος να μάθει πάντοτε να έχει αυτή την ελπίδα στον Θεό. Και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που ζούμε, ο ένας μας, η εποχή μας, που είναι μια εποχή που έχει πολλές εντάσεις, ας πούμε, και λόγω των πληροφοριών, ας πούμε, το πηδούνται εύκολα και λόγω της. Η δυσκολία μας, η κακία μας κτλ. Έχει έντονα πράγματα και δύσκολες καταστάσεις. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Ελάτε, παιδί μου. Έχει εδώ. Καλώς το Λεβέντη. Έχει εκεί δίπλα. Μπράβο. Εντάξει. Ναι, σε αυτές τις ώρες λοιπόν προβάλλει η πίστη στον Θεό. Και η πίστη στον Θεό, παιδιά, είναι σαν ένας βράχος, σαν μια πέτρα, την παρομοιάζει η Εκκλησία μας, πάνω στην οποία στέκει ο άνθρωπος και αυτή η πέτρα δεν σαλεύει με τίποτε. Βλέπετε ένας βράχος μες στη θάλασσα. Χτυπάνε τα κύματα πάνω, είναι χαμός, ας πούμε, όλα είναι σε ένα βρασμό, μόνο ο βράχος είναι στον τόπο του. Πάνω σε αυτήν την πέτρα, λοιπόν, το βράχο της πίστεως, ο άνθρωπος μπορεί να σταθεί και να χτίσει το οικοδόμημα της ζωής του. Και έτσι λοιπόν, οτιδήποτε συμβεί στη ζωή μας, γιατί παιδιά, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είτε είμαστε αμαρτωλοί είτε είμαστε άγιοι, είτε είμαστε δυνατοί ή αδύνατοι, ή πλούσιοι ή πτωχοί, οτιδήποτε ήταν είμαστε, είναι αδύνατον η ζωή μας να μην περάσει σε ορισμένες φάσεις μέσα από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είτε στην προσωπική μας ζωή, είτε με την υγεία μας, είτε με τους γύρω μας. Κανείς δεν ξέρει πότε ξαφνικά θα έρθει ένας σεισμός στη δική του ζωή.
μέσα στην οποία είναι κίνδυνος να πέσουν όλα, να καταρρεύσουν όλα. Όταν ό,τι χτίζει ο άνθρωπος δεν είναι χτισμένο πάνω σε γερή βάση, τότε υπάρχει ο μέγας κίνδυνος όλα να γίνουν ερείπια. Και το βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας, που βλέπουμε πολλές φορές αδελφούς μας, συνανθρώπους μας, οι οποίοι του συμβαίνει μια δυσκολία και βλέπεις, ας πούμε, γίνονται όλα θρύψαλα γύρω τους, όλα θρύψαλα. Και λέει, αφού έχασα, ξέρω εγώ, τον άντρα μου, τα χάσα όλα. Αφού έχασα τα χρήματά μου, τα χάσα όλα. Αφού, ξέρω εγώ, έχασα, ας πούμε, το όνομα μου, τα χάσα όλα. Διότι χτίζομαι, οι άνθρωποι χτίζουν πάνω σε πράγματα που δεν είναι στέρεα. Μα άμα τα χτίζεις πάνω στην υγεία σου, δεν θα έχεις πάντα υγεία. Τα χτίζεις πάνω, ας πούμε, στους ανθρώπους. Μα οι άνθρωποι δεν είναι αιώνια όντα. Δεν είναι αμετάβλητα όντα. Κάποια ώρα θα μεταβληθούν. Όταν χτίζεις πάνω στα χρήματα σου, και αυτά ακόμα δεν μπορούν να σταθούν, είναι μεταβαλλόμενα. Όταν χτίζεις πάνω στη σοφία σου, στην ύπαρξη σου, οπουδήποτε χτίζει ο άνθρωπος, και αυτό το, η βάση που χτίζει δεν είναι σταθερή βάση, θα έρθει κάποια ώρα στη ζωή του, αναμφίβολα, η οποία θα γίνει ο σεισμός ο μεγάλος, θα συστούν όλα και θα πέσουν σαν όπως πέφτουν τα ξερά φύλλα από το δέντρο. Ενώ η πίστη στον Θεό είναι τελείως διαφορετική. Η πίστη στον Θεό είναι κάτι που δεν ταράζει με τίποτα. Ό,τι και αν συμβεί, βέβαια, ο άνθρωπος θλίβεται. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ούτε υπεράνθρωποι, ούτε από ξύλο. Είμαστε άνθρωποι, γιατί ο Θεός, ο τέλειος άνθρωπος, έδειξε τη μετοχή της ανθρώπινης φύσης στα όσα γίνονται γύρω του. Αλλά υπάρχει μια βαθία ειρήνη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Μια ειρήνη, μια ανάπαυση ότι ο Θεός είναι αυτός τελικά ο οποίος κρίνει τα πάντα. Και θυμούμε που ο αείμνηστος γέροντας, ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, όταν είχε θλίψεις πολλές στη ζωή του και πειρασμούς και δύσκολες καταστάσεις, έλεγε πάντοτε την εξής ερώτηση. Όταν του έλεγα, μα πολύ δύσκολα πράγματα, μα τι θα γίνει, έλεγε, καλά ρε παιδιά, ο Θεός πού είναι? Δηλαδή ο Θεός, δεν υπάρχει Θεός? Υπάρχει Θεός. Το να μου πεις, γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός σε κάποια στιγμή, έτσι, εμάς η ανθρώπινη λογική λέει ότι, ξέρω εγώ, όταν συμβαίνει μια δυσκολία, επέμβει ο Θεός να τα κάνει όλα, ας πούμε, να τα λύσει όλα. Και εμείς, αν είμαστε Θεοί, ας πούμε, θα επεμβαίναμε, ξέρω, με 10 κεραυνούς, να τους κάναμε όλους, ας πούμε, να τους αφήναμε στον τόπο. Αλλά ο Θεός, βλέπετε, παιδιά, έχει άλλη λογική. Έχει άλλη λογική ο Θεός. Και η λογική του Θεού δεν μετρά τα πρόσκαιρα, μετρά τα αιώνια. Όπως, ας πούμε, στο σχολείο, ο καλός παιδαγωγός, ο δάσκαλος, βάζει πολλά μαθήματα στο παιδί, το πιέζει, ξέρει ότι του στερεί, ας πούμε, την ελευθερία του, τον χρόνο του, το παιχνίδι του, τη διασκέδασή του, αλλά δεν βλέπει τη μικρή διασκέδαση, βλέπει τη μετέπειτα ωφέλεια. Και λέει, δεν πειράζει, να κουραστεί τώρα για να γίνει μετά, ας πούμε, αυτός ο χρήσιμος άνθρωπος. Το ίδιο πράγμα και ο Θεός, σαν καλός πατέρας, ο οποίος δεν θέλει να αδικήσει τα παιδιά του, αλλά θέλει να τα ωφελήσει αιώνια τα παιδιά του, επιτρέπει μικρούς πειρασμούς προς μεγάλη ωφέλεια και των παιδιών του και ολόκληρης εκκλησίας. Αυτό το βλέπουμε σε όλη τη ζωή των ανθρώπων, ιδιαίτερα στη ζωή των Αγίων ανθρώπων, εκεί όπου ο Θεός, επειδή έχουν δύναμη οι Άγιοι, είχαν δύναμη οι Άγιοι, ο Θεός έδιδε και δυνατές, ας πούμε, επέτρεπε δυνατούς πειρασμούς. Θυμήστε εκεί στον Ιώβ, που ο Ιώβ ήταν δίκαιος άνθρωπος, ήταν τέλειος, ήταν άμεπτος, λέει, ενώπιον του Κυρίου. Ήταν άμεπτος ο Ιώβ ενώπιον του Θεού. Και πήγαινε ο διάβολος και λέει του Θεού, μα μήπως ο Ιώβ σε σέβεται δωρεάν, αφού τα έχει όλα. Έχει τα παιδιά του, έχει τα υποσταντικά του, έχει τη σύζυγό του, όλα του πάνε καλά, για ποιο λόγο να μην σε σέβεται? Δώσ' μου τον εμένα, να τον πειράξω, να δούμε αν σε σέβεται και θα ευλογεί το όνομά σου. Του λέω, θα σωρίστε, πάρ' τον. Πηγαίνει λοιπόν ο διάβολος, βάζει φωτιά του και όλη την περιουσία του. Έρχονται οι δούλοι, του λένε, ξέρεις, αφέντη, κάηκαν η περιουσία. Λέει, μη φοβάστε. Γυμνός εξήρθα από την κοιλία της μητρός μου, γυμνός και σελεύσομαι. Άστο. Μετά, το άλλο κακό, στο τέλος, του λέει, ξέρεις, έγινε μεγάλο θανατικό και πέθαναν τα παιδιά σου όλα, 7 παιδιά. Του δέχθηκε ο Ιώβ και έπεσε και προσκύνησε στον Κύριο και είπε, όπως ως το Κυρίο εδοξενούτο και γένετο. Όπως ο Θεός απεφάσισε, έτσι και έγινε,
ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον ίγκυος Θεόνος. Και ευλόγησε ο Ιώβ το όνομα του Θεού. Και τότε λέει η Γραφή, ο διάβολος συζήτησε ακόμα περισσότερο εξουσία επί του Ιώβ. Και είπε του Θεού, ναι, εντάξει, τα πήρα όλα αυτά τα πράγματα και αυτός δεν απίστησε από σένα. Αλλά δώσ' μου την εξουσία να τον πειράξω ακόμα περισσότερο. Του λέει ο Θεός, πάρτο μόνο να φυλάξει την ψυχή του. Δεν σου δίνω εξουσία να επηρεάσεις την ψυχή του και τη λογική του. Και έπεσε πάνω στον Ιώβ και αρρώστησε, γέμωσε έλκη, έγινε λεπρός και τον πέταξαν όλοι και ήταν πάνω στην κοπριά και έτριβε τις πληγές του με τα κεραμίδια και δεν έφτανε αυτό και πήγαν και οι φίλοι του και του έλεγαν, μα δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, για να πάθεις όλα αυτά τα κακά είχαμε πολλές αμαρτίες, είσαι πολύ αμαρτωλός άνθρωπος εσύ. Δεν είναι δυνατόν να πέσουν τόσα κακά πάνω σου, να πεθάνουν τα παιδιά σου, να χάσεις την περιουσία σου, να χάσεις τους δούλους σου, να σε πετάξουν από το σπίτι σου και εδώ να πέσει αυτή η αρρώστια πάνω σου. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτάκουστα. Είσαι καταραμένος άνθρωπος. Δεν είσαι άνθρωπος εσύ του Θεού. Δεν είσαι άνθρωπος. Και απελπίστηκε ο Ιώβ, ας πούμε, και τα πήγε και η γυναίκα του. Το τελευταίο όπλο του Σαντανά ήταν η γυναίκα του. Και πήγε και η γυναίκα του και του λέει, μαύρη ώρα που γεννήθηκα και που σε παντρεύτηκα, εσύ που σε έβραν μπροστά μου, του είπε κάμποσα και γίνηκα εμένη. Λοιπόν, και τότε έπεσε αυτό στην εσχάτη, ας πούμε, στο έσχατον όριο της αντοχής του. Και είπε, απελπίστηκα, λέει, για την ώρα που βρέθηκα σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, και τότε ο Θεός επενέβηκε, λέει η Γραφή, και του άρχισε να του μιλά ο Θεός και να του λέει ότι πώς να του διηγόταν ο Θεός τα μεγαλεία του, ας πούμε. Τι σημαίνει Θεός στον κόσμο. Και έπεσε ο Ιώβ επιπρόσωπο και προσκύνησε τον Θεό και του είπε ότι μέχρι τώρα, λέει, στον Θεό, σε άκουγα με τα αυτιά μου. Ακοήμενο τός οίκον σου το πρώτερον, σ' άκουγα με τα... να διηγούνται για σέναν. Νύν δε εώρακε σε οφθαλμός μου και ήγη με αυτόν γη και σποδό. Δηλαδή τώρα σε βλέπω με τα μάτια μου και σάνω με τον εαυτό μου χώμα και στάχτη. Δηλαδή μέσα από αυτήν τη δυσκολία, την περιπέτεια, τον πειρασμό, την θλίψη, ο Ιώβ έφτασε σε αυτήν τη μεγάλη ώρα στην οποία μπορούσε να δει πραγματικά το Θεό μπροστά του. Τέτοιες ώρες, παιδιά, να ξέρετε, είσαστε νέα παιδιά και πρέπει να τα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν νέος στην ηλικία σας και καμιά φορά μας έλεγε ο γέροντάς μας για τις θλίψεις, για τους πειρασμούς, για τους διωγμούς. Εγώ μέσα μου έλεγα, τι διωγμούς μας λέει τότε, πού να βρούμε εμείς τους διωγμούς, για τις θλίψεις. Και θυμάμαι πήγα και μια φορά και λέω, γέροντα, μα πώς θα καταλάβουμε εάν αγαπούμε τους εχθρούς μας, που λέει ο Χριστός αγαπάει τους εχθρούς ημών, αφού δεν έχουμε εχθρούς. Και πράγματι δεν είχαμε κανένα εχθρό. Ποιος μας θέλει ο Αρκάζε βέβαια εμάς για να μας μισήσει κιόλας, αλλά είμαστε ένας, μέσα στην έρημο. Ποιος μας ήξερε, δεν μας ήξερε κανένας. Ούτε μας λογάριαζαν αν υπήρχαμε. Και πολύ ωραία εμπειρία του. Ξέρετε τι ωραίο πράγμα είναι να μην σε ξέρει κανένας άνθρωπος, να μην ξέρεις τίποτε. Μέσα από αυτή λοιπόν, επειδή ακριβώς η νεότητα, ο νέος άνθρωπος δεν μπορεί να ξέρει εκ των προτέρων τι μπορεί να παρακολουθεί στη δική του ζωή και είναι και η νεότητα η ηλικία, ας πούμε, τόσο απλή και ωραία και μέσα σε μια, ας πούμε, αγνότητα να υπάρχει η ψυχή του ανθρώπου, του νέου, λέει, πού να βρούμε εμείς εχθρούς να δούμε αν τους αγαπούμε, ας πούμε, ή θλίψεις ή διωγμούς κτλ. Ή περιπέτειες, ή δυσκολίες, οποιασδήποτε δυσκολίες μπορεί να υπάρξουν στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά στο πέρασμα της ζωής μας, όλοι ανεξαιρέτως, συμβαίνουν, ας πούμε, πράγματα απρόσμενα, απροσδόκητα, αναπάντεχα πράγματα, τα οποία δεν ξέρεις. Πάντως δεν υπάρχει άνθρωπος, ακόμα και μέσα στην έρημο να πάεις. Εγώ έζησα στο Άγιον Όρος, γνώρισα ερημίτες που ήταν τελείως μόνοι τους, μέσα στο δάσος. Και λέει κανείς, αυτοί οι άνθρωποι εδώ, μόνοι τους, μέσα στην ερημιά, μέσα στο δάσος, τι πειράζουν μπορούν να έχουν, τι δοκιμασίες μπορεί να έχουν. Και όμως, παιδιά, και εκεί ακόμα υπάρχουν και για αυτούς οι μεγάλες θλίψεις, οι μεγάλες δυσκολίες. Και ίσως είναι πολύ χειρότερον εκεί, γιατί ο άνθρωπος εκεί έχει να κάνει με τους δαίμονες, δεν έχει να παλέψει με τους ανθρώπους. Και πώς να πούμε, είναι και απαράκλητος τόπος η έρημος. Δεν ξέρω εάν ζήσατε καμιά φορά μόνοι σας, αλλά ζεις σε χώρο μόνος σου,
χωρίς άνθρωπον τίποτα, χωρίς ας πούμε καμία παρηγοριά ανθρώπινη, αυτό τότε εκεί μπορεί να γίνεις ή Θεός ή θηρίο. Ή θηρίο θα γίνεις άγριο ή θα γίνεις Θεός επί γης. Θα γίνεις Άγιος δηλαδή. Λοιπόν, επειδή ακριβώς στη ζωή μας υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, πρέπει όλοι μας, και εσείς ιδιαίτερα που είστε σε αυτήν την ηλικία, να μάθετε να χτίσετε σωστά τη ζωή σας, παιδιά. Βάλετε θεμέλιο στη ζωή σας, αυτόν το ακλόνητο θεμέλιο, την πέτρα της πίστεως, όπως λέμε, εν πέτρα με της πίστεως στερεώσας, να βάλουμε την πέτρα της πίστεως και να χτίσουμε τη ζωή μας πάνω σε αυτήν την πέτρα. Και η πέτρα της πίστεως στον Θεό, ό,τι και αν συμβεί, δεν μπορεί να ταράξει με τίποτα. Το μόνο, παιδιά, που δεν πρόκειται ποτέ να μας απογοητεύσει, ποτέ να μας κουράσει, ποτέ να μας προδώσει, ποτέ δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει, είναι ο Θεός. Και όταν μάθουμε να ζούμε μαζί με τον Θεό, τότε αυτόν τον Θεό δεν μπορεί κανείς να μας τον αφαιρέσει. Όπως μας είπε ο Χριστός, μη φοβάστε, λέει ο Χριστός, από τον δυναμένο αποκτήν το σώμα. Τι μπορώ να σας κάνω, πολύ πολλές να σας σκοτώσουν, ας πούμε, έτσι. Μη φοβάστε, να φοβηθείτε μόνον αυτό που μπορεί να σκοτώσει την ψυχή σας. Ναι, εκείνο να το φοβηθείτε. Τα άλλα όλα μην τα φοβάστε. Έτσι λοιπόν μέσα στις ψυχές των ανθρώπων της Εκκλησίας, του Θεού, των Αγίων ανθρώπων, των Αγίων της Εκκλησίας μας, υπήρχε πάντοτε αυτή ακλόνητος πίστης, η οποία βέβαια ήταν και γέννημα της προσπάθειάς τους, αλλά και γέννημα, παιδιά, των πολλών θλίψεων. Ο άνθρωπος, όταν περνά μέσα από πειρασμούς, αυτοί οι πειρασμοί αναγκάζουν τον άνθρωπο να κατεβάζει βαθιές ρίζες. Έτσι. Είναι όπως ένα δέντρο που όταν δεν το ποτίζεις και πώς να πούμε, κινδυνεύει να ξεραθεί, βγάζει βαθιές ρίζες και πάει κάτω βαθιά να βρει νερό, υγρασία. Και από τους ανέμους, τους πολλούς και τα αυτά, πάει πιο κάτω ακόμα και δεν μπορεί να το βγάλει κανένας μετά. Γίνεται μεγάλο δέντρο. Το ίδιο πράγμα είναι και οι πειρασμοί και θλίψεις στη ζωή του ανθρώπου. Αναγκάζουν τον άνθρωπο να ριζώσει βαθιά μέσα στην πίστη στον Θεό και βοηθούν την ψυχή του ανθρώπου μέσα από τις θλίψεις, σαν μια πίεση που βοηθούν την ψυχή να αποκτά μια απόλυτη σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν έφτασαν οι Άγιοι να πούν ότι έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Εάν, λένε οι πατέρες, φύγεις τους πειρασμούς από τη ζωή των ανθρώπων, τότε δεν πρόκειται κανένας να σωθεί. Γιατί οι πειρασμοί και θλίψεις είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά μας βοηθούν. Αλλά μας βοηθούν πότε? Όταν εκ των προτέρων είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή χτίσουμε τη ζωή μας σωστά, βάλουμε τα σωστά θεμέλια, αποκτήσουμε σωστές προϋποθέσεις. Θυμούμε, είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, Άτε, τι έπαθα, αυτηριοσκλήρωση. Ποιος? Πού θα τώρα, Αντρέα, να μπορεί να κάνουμε. Και το γεροντάκι ο Ρουμάνος που λέγονταν, όχι Ιώβ, ο γερο Ιώβ. Προλάβες το, γερο Ιώβ. Ενόχ, ο γερόν Ενόχ, Ρουμάνος. Ήταν απόλαυση αυτό το γεροντάκι. Λοιπόν, ήρθε στο Άγιον Όρος με τα πόδια από τη Ρουμανία. Λοιπόν, ήταν γιος πρίγκιπα, πατέρας του ήταν πρίγκιπα στη Ρουμανία, και ήρθε, έφυγε αυτός κρυφά από τον πατέρα του, 18 χρονών, και με τα πόδια ήρθε στο Άγιον Όρος. Μετά από 2-3 χρόνια τον ανεκάλυψε ο πατέρας του και ήρθε να τον πάρει και του λέει: δεν πρόκειται να σε αφήσω να ζήσεις εδώ εσένα, λέει του παιδιού του. Και του λέει ο γέρο Ενόχ, και το λέει έτσι στα σπασμένα ελληνικά, του λέει: και ποιος είπε, μπρε, ότι εγώ ήρθα να ζήσω εδώ πέρα? Εγώ ήρθα να πεθάνω εδώ στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, αυτό το γεροντάκι δεν βγήκε ποτέ από το Άγιον Όρος. Κάποτε αρρώστησε πάρα πολύ, πάρα πολύ, δεν θα πεθάνει. Έκανε με τους αίμα και τα λοιπά, έπαθε το στομάχι του πρόβλημα. Είπα να έρθει, ας πούμε, να πάει στη Θεσσαλονίκη να το δει ο γιατρός. Εγώ τότε ήμουν φοιτητής και πήγαινα για να δώσω μερικά μαθήματα. Μου τον έδωσα, πάρτε τον γέρο Ενόχ, τον πάρεις μαζί σου στο γιατρό. Τι να σας πω, δηλαδή. Ήταν μια γελιογραφία σκέτη. Τα ρούχα του ήταν η πρώτη ύλη, δεν φαινόταν. Το ράσον του, ας πούμε, αν έψαχνε να βρει, δηλαδή, το πρώτο ράσον τι ρούχο ήταν, δεν είχε ρούχο. Είχε 1000 μπαλώματα πάνω. Κόκκινα, πράσινα, μπλε, κίτρινα, ραμμένα με το χέρι. Ήταν τι να σας πω, δηλαδή, τι κομμωδία είμαστε μέσα στον δρόμο με τον γεροντάκι.
Τέλος πάντων, φτάσαμε εκεί που θα μέναμε. Μείναμε, ναι, μείναμε την πρώτη νύχτα. Την επόμενη μέρα το βράδυ, ήταν 11 Ιουνίου, Τρίτη, η ώρα 11 παρατέταρτο, γίνοντας φοβερός σεισμός στη Θεσσαλονίκη, 7,3 Ρίχτερ. Ήσουν, πάτερ Δημήτρη? Δεν ήσουν. Έπεσαν πολυκατοικίες, έπεσαν σπίτια, έγιναν μεγάλο κακό, ας πούμε. Σκότωθηκαν πολλοί άνθρωποι. Φανταστείτε αυτό στη Λεμεσό που έγινε πέρσι, ήταν 4-5. Φανταστείτε 7. 6 ήταν. Λοιπόν, ήταν 7-3. Ήταν όπως πιάνεις ένα δέντρο και το κουνάς μόλις σου δύναμη και πέφτουν όλα κάτω. Έτσι ήταν. Φοβερός σεισμός. Και με μεγάλη διάρκεια. Και εμείς για καλή μας τύχη μέναμε σε ένα χώρο που ήταν μια πολυκατοικία στενή και κολλημένη πάνω σε μια άλλη και είμαστε στον πέμπτο όροφο. Πήγαμε και ερχόμαστε. Εγώ διάβαζα ένα βιβλίο και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, μοναχοί που ήταν εκεί, πεταχτήκαμε όλοι έξω από τα δωμάτια και στήκαμε εκεί να τελειώσει ο σεισμός και μετά από φύγει. Πάμε να φύγουμε. Να κατέβουμε κάτω, να πάμε να βρούμε έναν τόπο να μείνουμε. Διότι είχαμε πολλές μετασεισμικές δονήσεις, ισχυρές. Είχα και τον ενόχο εγώ. Ανοίγω την πόρτα, να του μπαίνω μέσα. Λέω του παππού, λέει τι είναι. Λέω πάμε να φύγουμε, σεισμός. Λέει τι, πού θα πάμε, μπρε. Του λέω πάμε να κατέβουμε κάτω. Θα πεθάνουμε, σκοτωθούμε εδώ μέσα. Θα πέσει πάνω μας στο σπίτι. Μου λέει μπρε διάκο, ήμουν διάκος τότε. Μπρε άπιστος είσαι, μου λέει. Εγώ δεν πάω πουθενά. Α θέλει Θεός, πεθαίνει ενόχ. Δεν θέλει Θεός, δεν πεθαίνει ενόχ. του λέω συμπίνε εγώ να φύγω. Τον άφησα τον κύριο ενόχ και πήγαμε απέναντι σε ένα πάρκο. Έγινα σε μία νύχτα, παιδιά, κάπου 1.300 σεισμικές δονήσεις. Εσύ το όλη η Θεσσαλονίκη. Εξαφανίστηκαν όλοι από τα σπίτια τους και από την πόλη μέσα την ίδια. Μόνο για τον ενόχ στον μπαλκόνι, με το κομποσχήνι του και να κοιτάζει όλο τον κόσμο από κάτω στον παρκό και πιέτσι να έρχεται αυτός. Τίποτα δεν τον πείραξε. Τίποτα απολύτως. Τέλος πάντων, την άλλη ημέρα, άτε, πάμε στον γιατρό. Πήγαν στα νοσοκομεία. Του λέει ο γιατρός να σε εξετάσω πάντα στο στομάχι σου. Πήγε εξάπλωση, έτσι με δωράσουν δικαίωμα, έτσι οράζονται έτσι. Λέει, κάνε τα χέρια σου κάτω να... κάνε τα χέρια του. Λέει, βγάζει το ράζο σου. Όχι, λέει, εγώ βγάζω το ράζο. Πώς θα σε εξετάσω, λέει. Μπορείς έτσι, λέει, να με εξετάσεις. Του λέω να βγάλεις το ράσο σου, δεν μπορώ να σε εξετάσω. Λέει, άμα δεν θέλεις να βγάλω ράσο, εγώ δεν θέλω να εξετάσεις. Έφυγε. Γέροντα κάτι να σε εξετάσει, τίποτα. Λέει, πάμε στο Άγιον Όρος. Εντάξει, μπήκαμε στο Άγιον Όρος. Ξανά από πού σε μετού, αίματα, ζαλάδες, έπεφτε σε κόμμα. Δεν μπορούσαμε να πείσουμε. Είχε ένα άλλο Ρουμάνο πνευματικό, του λέει. Λέω να ρωτήσει τον πνευματικό σου να δούμε αν θα πάει στο νοσοκομείο. Πάει λοιπόν στο πνευματικό, του λέει ο πνευματικός, α, γερο Ενόχ, είσαι πολύ περήφανος άνθρωπος, έχεις πολύ εγωισμό. Διότι του λέει ο Χριστός που ήταν Χριστός, δεν εντράπηκε πάνω στο Σταυρό, να ανέβει πάνω στο Σταυρό γυμνός για τη σωτηρία του ανθρώπου και δεν εντράπηκε. Και συντράπηκε να βγάλει το ράσο σου, να σε εξετάσει ο γιατρός, έχεις εγωισμό γι' αυτό το κάνεις. Μου είσαι άκουσε ο καημένος, συντρομάχτηκε να πούμε. Ευλόγησον, την άλλη μέρα πάει εκεί, του λέει ο γιατρός, βγάζει το ράζο σου. Αμέσως δύο λεπτά βγάζει το ράζο. Ξάπλωσε εκεί, βγάλε και τη φανέλα του, τον εξέτασε ο γιατρός. Μου λέει, πάτερ, να τον πάρετε στο, με τον πυρομπήγαν το φορείο, μου λέει, ούτε ένα βήμα να μην κάνει. Διότι αν περπατήσει αυτός, μπορεί να πάθει, ξέρω εγώ, διάτρεση, τι θα πάθει, ναι, και μπορεί να μείνει στον τόπο. Λοιπόν, εξηγά το παππού, ακίνητος. Δεν πρόκειται ούτε στην τουαλέτα να πάει. Εντάξει, γιατρέ. Μόλις έφυγε ο γιατρός, μου λέει ο γερονόχ, Γιάκο, λέω τι θέλεις. Λέει, θέλω μια εφημερίδα. Λέω, κύριε, λέει, αυτό ελληνικά δεν ξέρει, αφού Ρουμάνος. Μια εφημερίδα. Πετάχτηκα στο λέω, περίπτερο, του φέρνω μια εφημερίδα. Του λέω, τι να κάνεις την εφημερίδα. Α, σου διαβάσω εγώ τα νέα. Όχι, μπρε, δεν θέλω τα νέα. Τι δεν θες την εφημερίδα, α την εδώ λέει, την εφημερίδα. Την αφήσαμε εκεί, πέρασε καμιά-δύο ώρες. Νύχτωσε, ας πούμε, ησύχασε το νοσοκομείο. Σε μια στιγμή, έτσι όπως εξαπλωμένος, σηκώνεται από το κρεβάτι, κοιτάζει ποτέ από εκεί, δεν το βλέπει κανένας, δεν το δίνει ο γιατρός, βάζει την εφημερίδα κάτω στο πάτωμα και έρχεται ο σταυρόν και κάνει μετάνοιες. Κάνει μετάνοιες και ο σταυρόν του, πάνω κάτω. Γρήγορα, με το δω. Πηγαίνω, τι κάνεις εδώ, του λέω. Λέει μετάνοιες. Λέω, δεν σου είπε ο γιατρός να μην σηκώσει το κρεβάτι. Λέει, μπρε, γιατρός,
καλό καιρός είναι. Δεν ξέρω τι εγώ πρέπει να κάνω μετά, αν εισπόψε. Λοιπόν, τόσο ένα απλός άνθρωπος μέσα στα περιθώρια της πίστεως. Θα σας πω και ένα θαύμα που έκαμε. Μέσα στην απλότητα του. Μπορεί να ενδιαφέρει κιόλας. Απέναντι που μέναμε εκεί, είχε ένα τόπο που δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα στον ΟΤΕ απέναντι που ήταν για αυτό τώρα. Είχε ένα γαλακτοπολείο που το είχαν δύο αδελφές, οι οποίες δεν είχαν παντρευτεί. Είχαν μείνει, ας πούμε, ελεύθερες. Και ήταν μεγάλες. Ήταν η μία 52 ετών και η άλλη 47. Πήγε ο παππούς μια μέρα εκεί, έστειγε και βλέπαν τις τυρόπιτες. Δεν είχε χρήματα τίποτα, εννομέξ. Παν φτωχός, τίποτα. Του λέει, αυτά τι είναι? Του λέει, τυρόπιτες. Λέει, πόσα είναι αυτά? Του λέει, 25 δραχμές. Του λέει, θες παππού να σου δώσω μια τυρόπιτα? Λέει, εγώ χρήματα δεν έχω. Του λέει, δεν πειράζει, να σου δώσω μια τυρόπιτα. Λέει, ναι, αλλά δεν γίνεται, λέει, πρέπει να πληρώσω. Λέει, αφού δεν έχεις χρήματα, λέει, καλά, δεν πειράζει, λέει. Θα κάνω, λέει, μια ώρα προσευχή, λέει, καλά είναι, 25 δραχμές. Εστάθηκε ο καημένος σε μια γωνιά, δεκομιστή, είχαν στο σταυρό του, ας πούμε, κύριε σου Χριστέ, λέει, του ζούλου σου, κύριε σου Χριστέ, λέει, του ζούλου σου. Λέει, τι θέλετε, λέει. Έχει καμία, του λέει εκείνη από αστείο, τι θέλουμε να παντρευτούμε κι εμείς. Λέει, να παντρευτείτε, λέει, θέλετε καλόν άνθρωπο, λέει, όποιον να είναι, ας πούμε. Όχι, λέει, ήταν καλό, εντάξει, λέει, ήταν καλό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, τυχαίως, εκ του Θεού ήταν, σε ένα μήνα παντρεύτηκε η πρώτη κοπέλα και σε κανένα διαβίωση παντρεύτηκε και οι άλλοι και με καλούς ανθρώπους. Ο ένας ήταν ένας χείρος καθηγητής και ο άλλος ήταν ένας καλός άνθρωπος και καλοτυχίστηκα. Τέλος πάντων, αυτό λέει έτσι παρεμπιπτόντος, για να δείτε, παιδιά, τα λέμε αυτά έτσι, είναι διηγήματα απλά μεν, ευχάριστα, αλλά βλέπει κανείς, ας πούμε, πώς η πίστη του ανθρώπου δίνει στον άνθρωπο μία άνεση, μία ελευθερία που υπερβαίνει ακόμα και τον ίδιο τον θάνατο, έτσι, και τα φοβερά γεγονότα. Και εγνωρίσαμε τέτοιους ανθρώπους που σε τρομακτικές ώρες, πολύ δύσκολες ώρες, μέσα στην καρδία των ανθρώπων αυτών υπήρχε αυτή η αναφέρετος ειρήνη. Και θυμείται κανείς το λόγο του Χριστού που είπε εις τους μαθητές του, ότι ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ού καθώς ο κόσμος δίδωσι. Έτσι λέει ο Χριστός, ότι σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Όχι την ειρήνη του κόσμου που εξαρτάται ότι για να είσαι ειρηνικός πρέπει να είναι όλα γύρω σου να είναι ειρηνικά. Αυτό δεν είναι ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη του Θεού είναι αυτή που δίνει ο ίδιος ο Θεός και παραμένει βαθιά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ως απόλυτο χτήμα. Και μετά τίποτα δεν ταράζει την ψυχή του ανθρώπου. Παίρνουν θλίψεις, δυσκολίες, όλα περνούν κατά πραγματικών τρόπων. Αλλά μέσα στο βάθος του είναι της ψυχής του ανθρώπου υπάρχει αυτή η παρουσία του Θεού. Και ακόμα κάτι, ξέρετε, ότι έλεγε ο κύριο Παΐσιος ότι ο Θεός, η παρηγοριά που δίνει ο Θεός είναι γλυκιά παρηγοριά. Μέσα από την πικρία των θλίψεων αναδύεται μία γλυκιά παρηγορία από τον Θεό, ώστε οι Άγιοι Πατέρες έφτασαν σε σημεία να παρακαλούν τον Θεό να έρθουν σε αυτούς θλίψεις και δοκιμασίες και περιπέτειες, ώστε να μην στερούνται τη μεγάλη ευεργεσία του Θεού. Και ξέρετε, παιδιά, όταν δεν έχουμε ανθρώπινη παρηγορία, έχουμε θεία παρηγορία. Και η θεία παρηγορία είναι πολύ ανώτερη από την ανθρώπινη. Είναι μηδέν. Είναι πραγματικά μηδέν. Την παρηγορία του ανθρώπου μπροστά συγκρινωμένη με την παρηγορία του Θεού. Είναι απίστευτο πράγμα. Δηλαδή είναι ασύγκριτο τη παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τότε πραγματικά που ο άνθρωπος θλίβεται, τότε ο Θεός είναι παρόν. Εκεί είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι εκεί όπου υπάρχει πραγματικά θλίψης και πειρασμός και περιπέτεια και διωγμός και όλα αυτά τα πράγματα. Σε αυτή την κατάσταση, όταν βρίσκεται ο άνθρωπος, για να απαντήσουμε και σε μερικές ερωτήσεις, τότε εκείνο το οποίο η σωστή κίνηση, παιδιά, είναι μόνο μία κίνηση, η προσευχή. Τα άλλα όλα είναι ανθρώπινα. Το να προσπαθούμε το ένα το άλλο, ναι, και αυτά θα γίνουν. Μέσα στις ανθρώπινες, ας πούμε, οικονομίες, ας το κάνει κανείς. Αλλά η ουσία είναι η προσευχή. Όταν πιέζεται η ψυχή του ανθρώπου, τότε βοηθιέται και βγαίνει προς τα πάνω, όπως το νερό που το στέλνει αντλία, ας πούμε, προς τα πάνω με δύναμη, το εκτοξεύει
ισχυρά, διότι έχει δύναμη, πίεσης. Κατά τον ίδιο τρόπο συμβαίνει όταν ο άνθρωπος περνά μέσα από τον θλίψεων. Τότε αποκτά η ψυχή μας ισχυρή δύναμη και προσεύχεται με πολύ δύναμη. Και τότε πραγματικά μπορεί ο άνθρωπος να έχει μια άμεση σχέση με τον Θεό, μια άμεση σύνδεση, μια άμεση ένωση με το Πνεύμα του Θεού, το οποίο παράγει πολύ χάρη. Και η χάρης είναι αναφέρεται εμπειρία από την καρδιά του ανθρώπου. Αυτή η προσευχή, η οποία κινείται προς τον Θεό, πρέπει να έχει μερικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, να ξέρουμε, παιδιά, ότι εκείνο το οποίο βλάπτει την προσευχή μας είναι η εκδίκηση, η κακία, η έκθρα, η κατάκριση. Αυτό βλάπτει, σβήνει την προσευχή του ανθρώπου. Πρέπει ο άνθρωπος να αγωνιστεί, να αποβάλει από την ψυχή του και το παραμικρό ίχνος, το πιο μικρό ίχνος, ας πούμε, κακίας από μέσα του. Εντάξει, μπορεί να έχουμε μια δυσκολία. Μπορεί, ξέρω εγώ, ο νους μας να δουλεύει διαφορετικά, αλλά η καρδία μας δεν μπορεί. Εάν εισέρθει στην καρδία έστω ίχνος εκδικήσεως, κακίας, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, σβήνει αμέσως η προσευχή. Δεν μπορεί ο Θεός, ο οποίος είναι αγάπη και καλύπτει τις αγάπη όλων των κόσμων, να κινηθεί με έναν άλλον τρόπο. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι όταν πάμε να προσευχόμαστε, πρέπει η καρδιά μας να μην κατακρίνει κανέναν άνθρωπο και καμιά κατάσταση. Εμείς να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Και εδώ λέει μια ερώτηση, πώς στεκόμαστε στην προσευχή και ποια είναι δύναμη της προσευχής. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Στέκεται ενώπιον του Θεού, δέχεται πάνω του το βάρος των γεγονότων, λέει, Θεέ μου, εσύ γνωρίζεις, ας πούμε, την κατάσταση. Και αν δεν έφταξα σε αυτήν την κατάσταση, εγώ φταίξω σε τόσα άλλα πράγματα. Έχουμε τόσα αμαρτίες πάνω μας, τόση αποστασία, που χρειάζεται να παρέλθουμε μέσα από το καθαρτήριο πυρ των θλίψεων. Και αποδέχεται πάνω του το σφάλμα του. Θες επάνω το σφάλμα σου, λέει οι πατέρες, πάνω στο σφάλμα σου και προσδόκα πειρασμό, λέει, ως εσχάτης αναπνοή σου. Δέξου πάνω σου την ευθύνη του γεγονότος. Είτε φταίς είτε δεν φταίς. Μην θέλεις, ας πούμε, να αποφύγεις τα πράγματα μεταθέτοντας ευθύνες σε οτιδήποτε άλλο. Αλλά πρέπει, οφείλουμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού, δεχόμενοι επάνω μας, ο καθένας μας, το βάρος της υπάρξεώς μας, της ανθρωπίνης μας φύσεως. Και τότε ανοίγει η καρδιά και ο άνθρωπος μπορεί να προσευχηθεί πραγματικά στον Θεό. Και η προσευχή αυτή είναι η προσευχή η οποία έχει μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό αυτές οι ώρες, παιδιά, που ο άνθρωπος περνά δύσκολες, είναι πολύ πολύτιμες ώρες. Είναι πολύτιμες ώρες. Δεν πρέπει να τις χάνει ο άνθρωπος. Είναι οι ώρες, οι πιο πολύτιμες ώρες της ζωής του. Θυμάστε ο Χριστός πρώτου Σταυρού, που τι είπε, ας πούμε, εκεί. Είπε ότι νυν κρίσις του κόσμου εστίν. Τώρα είναι κρίσιμη ώρα, είναι η ώρα που κρίνεται ο κόσμος. Και με τόση σοβαρότητα ο Κύριος και προσευχή αντιμετώπισε το γεγονός της πορείας του στο Γολγοθά, ώστε έκρισε κάθε άλλη απασχόληση από την ύπαρξή του. Δύο λεπτά. Και το ίδιο συμβαίνει και με ανθρώπους που είναι στην τελευταία ώρα της ζωής τους. Ο άνθρωπος στην τελευταία ώρα της ζωής του, τότε όταν είναι αγωνιστής άνθρωπος, το μόνο το οποίο αναζητά είναι την προσευχή. Πριν δύο μήνες, πόσους, εκοιμήθη η γερόντισσα, η ηγουμένη στον Άγιον Ηρακλείδιο. Άνθρωπος αρετής, προσευχής, χρόνια μοναχή, κόρη βουλευτή, πατέρας ήταν βουλευτής την εποχή εκείνη, πλούσιος άνθρωπος, πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος, πλην όμως γεωργός, όλοι οι άνθρωποι του ήταν έτσι, πολύ συντηρητικών αρχών της εποχής του, βουλευτής στην Αγγλοκρατία. Τέλος πάντων, η κόρη του ήθελε να γίνει μοναχή, πέρασε πολλές δυσκολίες μέχρι να τα καταφέρει, έγινε μοναχή, έγινε γερόντισσα. Σε αυτές μέρες της, δύο μέρες, τρεις μέρες πριν κοιμηθεί, πήγαιναν οι μοναχές να της πούν οτιδήποτε. Και έλεγε σιωπή, Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Δεν επέτρεπε ούτε μία λέξη, τίποτα, ούτε άλλη προσευχή. Μόνο την ευχή. Μέχρι τελευταία ώρα που πέθανε. Ήταν ώρα να πεθάνει, ας πούμε, τελείωσε σε αφασία και έβλεπε κανείς να λέει στα χείλη της,
την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Και επέμενε να λένε, και εννοείται σε αφασία. Όταν σταματούσαν οι μοναχές να λένε την ευχή, αμέσως φώναζε την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ. Το καταλάβαινε και τους το έλεγε. Και θυμούμαι μια άλλη περίπτωση, παιδιά, η οποία έγινε πάλι εδώ στην Κύπρο. Μια μοναχή, 3 μήνες ήταν στην κλινική, σε αφασία, έτσι, σε πόνο, πούμε, ξέρω εγώ, σε καταστολή. Και 3 μήνες συνεχώς, μέρα νύχτα, έλεγε την ευχή. Και μια άλλη μοναχή πάλι στην Πελοπόννησο, γράφει και ένα βιβλίο για αυτή. Και είναι πραγματικό αυτό το βιβλίο. Εγώ γνώρισα τους ανθρώπους που είπαμε παρόντες. Ήταν μια γερόντισσα, μια μοναχή που ήταν παράλυτη. Έπεσε από το νελιά και χτύπησε και έμεινε παράλυτη από τα πόδια και κάτω. Και ήταν ηγουμένη σε ένα μοναστήρι και πήγαινε ένας γιατρός και την παρακολουθούσε. Ο γιατρός όμως ήταν άθεος, αλλά ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Πήγαινε στο μοναστήρι, εξυπηρετούσε το μοναστήρι, πλην όμως δεν επίστευε. Όμως σε σεβόταν τις μοναχές, σε εκτιμούσε, αγαπούσε την γερόντισσα και η γερόντισσα πάντοτε του έλεγε, Κύριε Γιώργο, να πιστεύσεις, να πας στην εκκλησία. Και σου χαμογελούσε και έλεγε, δεν πειράζει, άσε με εμένα έτσι που πιστεύω και τέλος πάντων εσείς κάνετε αυτά που κάνετε και εγώ αφήστε με όπως θέλω. Πέρασαν περίπου 25 χρόνια που αυτός ο άνθρωπος πήγαινε στο μοναστήρι, εξυπηρετούσε ιατρικά, ας πούμε, το μοναστήρι, εξέταζε την γερόντισσα και αυτό του λέγε, εγώ προσεύχομαι στο Θεό να επιστρέψει στην εκκλησία έστω και στο θάνατό μου, του έλεγε. Πέρασαν τα χρόνια, 25 χρόνια, μεγάλος ο κοινός, 55 χρονών, 60 πόσον ήταν. Ήρθε η ώρα να τελειώσει, να πεθάνει η γερόντισσα. Πήγαινε από πάνω, την εξέταζε, ας πούμε, έσβηνε αυτή σιγά σιγά και του έλεγε, σε παρακαλώ, να πιστέψεις στο Θεό, να μπει στην εκκλησία. Εκείνος γελούσε, λέει, μετά από τόσα χρόνια δεν τα κατάφερες, θα τα καταφέρεις τώρα. Του λέει, μέχρι την τελευταία μου πνοή ελπίζω να καταφέρω. Και προσευχόταν και οι άλλες μοναχές δίπλα της, όπως συμβαίνει στα μοναστήρια, έτσι κάνουν όταν κάποιος είναι να πεθάνει, πάνε όλοι εκεί, προσεύχονται, διαβάζουν κάτι. Σε κάποια στιγμή είδαν από το μηχάνημα, έσβησε η καρδία της γερόντισσας, σταμάτησε, πέθανε. Τέλειωσε. Πέθανε λοιπόν και πάει ο γιατρός να πιστοποιήσει, να εξετάσει τον θάνατο της. Και αν σφιγμό δεν είχε, ήταν στο μηχάνημα, ήταν εκείνη τη γραμμή. Νομίζω γίνεται μια γραμμή άσπρη άμα πεθάνει. Πώς να πω, ίσια γραμμή. Εξετάζει, βάζει το ακουστικό στην καρδία και ακούει μια φωνή. Και έλεγε, το είπε μου, ας πει ο γιατρός, μια σκήτη είχε έρθει. Έλεγε, το άκουγε από το ακουστικό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Κοιτάζει στο μηχάνημα, μια γραμμή ίσα. Ξαναβάλει το ακουστικό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Μα τι συμβαίνει εδώ. Δηλαδή μήπως της έμενε τίποτε μέσα της από το πέ την ευχή. Ξαναβάζει, ξανακούει για 15-20 λεπτά επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα μέσα της. Και βέβαια ήταν αιτία που επέστρεψε στην εκκλησία. Και μετά έγραψε αυτός ο γιατρός ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Όταν μια καρδιά μιλάει». Δεν ξέρω αν εξαντλήθηκε, αν υπάρχει, αν κυκλοφορεί. Εμείς το είχαμε, το διάβασε. Υπάρχει αυτό το βιβλίο. Εκδόθηκε στην Πελοπόννησο. Θέλω να πω, παιδιά, ότι η πίστη γεννά την προσευχή και η προσευχή δυναμώνει την πίστη. Και η προσευχή είναι αυτή που τρέφει τον άνθρωπο, δυναμώνει τον άνθρωπο και βοηθά τον άνθρωπο να μην πιστεύει διανοητικά μόνο, όχι μέσα στο μυαλό μας, αλλά πιστεύει με το βάθος της ύπαρξής του. Ζει, βιώνει ο άνθρωπος την παρουσία του Θεού, που η παρουσία του Θεού ιδιαίτερα στις μέρες μας και στον κάθε άνθρωπο και σε εσάς που είστε νέα παιδιά, και έχετε όλη τη ζωή σας μπροστά σας, είναι αυτό το πράγμα, παιδιά, το οποίο θα σας βγάλει στη ζωή σας χωρίς κλειδονισμούς. Είχε ένα ποίημα, ξέρετε, παιδιά, το σουρί, ξέρετε το ποιητή, το σουρί. Ρε, εσείς που να δώσετε εξετάσεις τώρα ελληνικά, δεν ξέρετε. Ο Σουρίς, παιδιά, ήταν ένας ποιητής αρχάς του αιώνος μας. Ήταν εξαιρετικός ποιητής, έγραφε πολλά ποίηματα, βγάζανε και εφημερίδα ποιητική, αλλά έγραφε σάτιρες. Ήταν πάρα πολλά ωραίος δηλαδή. Και πήγε μια φορά σε ένα ρεσιτάλ πιάνου. Λοιπόν, και ήταν, πήγε μια πιανίστρια εκεί και έπαιζε με το πιάνο. Και έγραψε, και αυτό ήταν εντυπώσεις του,
Έκαμε ένα ποιηματάκι και το έδωσε στην πιανίστρια, που ήταν πέροχο, ας πούμε, το ρεσιτάλ το οποίο έδωσε. Και της έγραψε πάνω: «Τόσο χριστιανικά πάνε τα δάχτυλά σου, ώστε δεν ξέρει αριστερά τι ποιεί δεξιά σου». Τόσο ήξερε πιάνο, δηλαδή. Δεν ήξερε τα αριστερά τι κάνει τα δεξιά της. Καλά. Εντάξει, παιδιά. Ακάναμε με την προσευχή μας. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.